από τους επιχειρηματίες οι οποίοι δωροδοκούν πολιτικούς σε συνεργασία με εταιρείες ξένες και δεν οδηγούνται στη δικαιοσύνη και στηρίζουν μέσα μαζικής ενημερώσεως και πολιτικές παρατάξεις και πολιτικούς, από δημοσιογράφους οι οποίοι πληρώνονται με τα μαύρα ταμεία του Κελπνό ή άλλων οργανισμών με χρήματα της Ελλάδος, των Ελλήνων φορολογουμένων ή χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παρόλα αυτά ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε και είπε ένα μεγάλο όχι. Ένα μεγάλο όχι στην πολιτική της λιτότητας, στην πολιτική που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό, ένα περήφανο λαό, στην εξαθλίωση. Είναι ανθρωπιστικό πλέον, είναι ανθρωπιστική η κρίση, δεν οικονομική. Το 70% των νέων παιδιών από αυτή την πολιτική είναι στην ανεργία. 300.000 Ελληνίδες και Έλληνες πτυχιούχοι φύγαν στο εξωτερικό σαν μετανάστες. 10.000 αυτοκτόνησαν και οι οικογένειές τους ζουν στο έλεος του Θεού. Και αυτό που ζητάγανε για ακόμα μια φορά δεν ήταν μια έντιμη συμφωνία, αλλά ζητάγανε ακόμα μια φορά σε ένα περήφανο έθνος να γονατίσει και να προσκυνήσει. Να παραδεχθεί ότι είναι αδύναμο μπροστά στη θέληση εκείνων που στόχο έχουν την αλλίωση της Ευρώπης των μεγάλων οραματιστών. Της Ευρώπης του Σούμαν, της Ευρώπης του Αντενάουερ, της Ευρώπης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, της Ευρώπης των Εθνών Κρατών. Της Ευρώπης που από αυτό εδώ το κτίριο, πριν πολλά χρόνια, διακήρυξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Βαλερίζης Καρδεστά, λέγοντας ότι η δύναμη της Ευρώπης είναι ότι οι μικροί και οι αδύναμοι έχουν τον ίδιο λόγο, την ίδια φωνή και την ίδια ψήφο με τους δυνατούς της Ευρώπης της Δημοκρατίας. Είδαμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, να συστήνει στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να αλλάξει την κυβέρνησή του χωρίς εκλογές. Επέλεξε και αυτούς που θα πρέπει να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Είδαμε να απειλούνται οι Έλληνες ότι θα εκδιωχθούν από την Ευρωζώνη χωρίς να υπάρχει καμία διάταξη που να προβλέπει την αποπομπή της Ελλάδος. Και ο ελληνικός λαός σήμερα, με μια συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι θα πει όχι στον εκβιασμό, ναι στην Ευρώπη της Δημοκρατίας. Σήμερα όμως, μαζί με τη μεταπολίτευση, μαζί με όλα αυτά τα οποία περιέγραψα, τελείωσε και η κακή νοοτροπία του χθες. Η κυβέρνηση αυτή αποτελείται από δύο εταίρους. Από τον ισχυρό εταίρο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και από τον εταίρο που λέγεται Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ένα κίνημα πολιτών το οποίο κατάφερε να επιβιώσει σε σκληρές συνθήκες επί τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις. Χωρίς σπόνσορες, χωρίς χρηματοδοτήσεις, με ένα τεράστιο πόλεμο. Πολίτες που συναντηθήκαμε στο Σύνταγμα όταν αποφασίσαμε ότι η πολιτική της λιτότητας και η πολιτική της διάλυσης της Ευρώπης που γνωρίζαμε και πιστεύαμε έχει τελειώσει. Ξεκινάει λοιπόν μια μέρα. Εμείς δεν κρατούμε κακία σε κανέναν. Εμείς ζητούμε ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος αύριο. Αύριο η κυβέρνηση ξεκινά τη διαπραγμάτευση, ξαναρχίζει τη διαπραγμάτευση από εκεί που την άφησε. Θέλουμε μαζί μας να έχουμε το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Μάλλον όχι των πολιτικών δυνάμεων, το σύνολο των πολιτών. Και αυτό που ψηφίσαν όχι, αλλά και αυτό που ψηφίσαν ναι. Να συνομιλήσει η ελληνική κυβέρνηση εκ μέρους του ελληνικού λαού. Ενός λαού που γέννησε τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, ενός λαού που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού στην Ευρώπη, που έδωσε ακόμα και το όνομα της Ευρώπης. Δεν είμαστε αντιευρωπαίοι. Πιστεύουμε βαθιά στην Ευρώπη της Δημοκρατίας. Θα επιδιώξουμε να βρούμε μια λύση. Μια λύση όμως που δεν θα εξωθυλιώνει τους πολίτες. Μια λύση που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ελλάδος να μπορούν να βρουν πάλι το δρόμο της ανάπτυξης, να βρουν το δρόμο της εργασίας, να βρουν το δρόμο των δικαιωμάτων.
και απευθύνουμε περισσότερο στους ξένους ανταποκριτές. Θέλω να καταλάβουν οι λαοί της Ευρώπης ότι αυτά που μας ζητούν είναι ακριβώς τα αντίθετα αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μας ζητούν να βάλουμε 29% φορολογίες στις επιχειρήσεις, όταν οι γειτονικές μας χώρες έχουν 9 και 10. Η Αλβανία, η Βουλγαρία, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Τουρκία. Μας ζητούν στα νησιά μας, νησιά τα οποία το χειμώνα δεν έχουν επαφή με την Μητροπολιτική Ελλάδα, να μειώσουμε το φόρο του 30%, ο οποίος φόρος αυτός, ο μειωμένος φόρος, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της επικοινωνίας και την επιβάρυνση των πολιτών αυτών από το μεταφορικό κόστος. Την ώρα που αντίστοιχα όλα τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μία έκπτωση πολύ μεγάλη για από τις οικονομίες τους. Μας ζητούν να καταργήσουμε τις εργασιακές σχέσεις όταν αυτές αποτελούν δεδομένο ευρωπαϊκό. Μας ζητούν ακόμα να διαλύσουμε την εθνική μας άμυνα και να εφοπλιστούμε. Την ίδια στιγμή που οι Υπουργοί Άμυνας των χωρών αυτών σαν μέλη του ΝΑΤΟ μας ζητούν να διατηρήσουμε το 2% στους εξοπλισμούς από τον προϋπολογισμό μας. Είναι σαν να έχουν έναν ασθενή σε ένα χειρουργείο και να διαφορούν οι χειρουργοί. Έχουμε δηλώσεις, από τον αρχηγό της αξιωματικής την αντιπολίτευσης. Την αποκλειστική ευθύνη να φέρει μια συμφωνία αμέσως, χωρίς την οποία η χώρα βουλιάζει μέρα με τη μέρα. Την αποκλειστική ευθύνη να απομονώσει τα στοιχεία εκείνα του κόμματός της που τοποθετούνται ανοιχτά πια υπέρ της επιστροφής στη δραχμή. Όλοι όσοι ψήφισαν ναι, που αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, αλλά και πολλοί από εκείνους που ψήφισαν όχι, θέλουν να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης αμέσως. Είχαμε προειδοποιήσει ότι την επικράτηση του όχι θα την ερμηνεύσουν κάποιοι στην Ευρώπη ως πρόθεση της Ελλάδας να βγει από το ευρώ. Αυτό θα ήταν ένα τραγικό λάθος. Και οφείλει η κυβέρνηση να ανατρέψει αυτή την εντύπωση αμέσως. Καλό τους εταίρους μας στην Ευρωζώνη να βοηθήσουν τη χώρα να παραμείνει μέσα στην Ευρώπη και μέσα στο ευρώ. Εκείνη η θέση μας. Κάθε τι διαφορετικό θα ήταν ένα μεγάλο ιστορικό λάθος και για την Ευρώπη. Άλλωστε ο ελληνικός λαός είναι υπέρ της Ευρώπης και υπέρ του ευρώ. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Και χρειάζεται μια βιώσιμη συμφωνία τώρα για να επιστρέψει η χώρα στην ομαλότητα, για να ανοίξουν οι τράπεζες, για να μειωθεί η ζημιά που έχει γίνει στην οικονομία. Αυτό είναι η πρώτη και κύρια ευθύνη της κυβέρνησης από απόψε το βράδυ. Την καλούμε να προχωρήσει χωρίς καμιά αργοπορία και της ευχόμαστε να το πετύχει. Χωρίς βέβαια αυτό να σβήνει και τις μεγάλες ευθύνες της. Και το πιο σημαντικό, να εξουδετερώσουμε όλοι μαζί την απειλή διχασμού, να παραμείνουμε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Αυτό που μοιάζει τόσο αυτονόητο είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα και η μεγάλη ευθύνη για όλους μας. Ιδιαίτερα, αν αναλογιστεί κανείς, καταφέρει με αγώνα και με μόχθο να βάλουμε τη χώρα στην ανάκαμψη και να αποκαταστήσουμε αίσθημα ασφάλειας και μέσα στην Ελλάδα και στον περιγυρό μας. Σε ό,τι με αφορά, κράτησα τέτοια στάση στη διάρκεια της προεκλογικής μάχης για να διευκολύνω να εκφραστεί η διακομματική συσπήρωση του ναι. Καταλαβαίνω ότι η μεγάλη παράταξή μας χρειάζεται μια νέα αρχή. Από σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησα ήδη από τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη να αναλάβει προσωρινός πρόεδρος και να κινήσει τις κατάλληλες διαδικασίες. Ο αγώνας μας θα δικαιωθεί. Ως κυβέρνηση αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις για μια Ελλάδα καλύτερη μέσα στην Ευρώπη. Ως αντιπολίτευση αγωνίστηκα για να αποφύγει ο τόπος τα χειρότερα. Προειδοποίησα εγκαίρως για εκείνα που πρόκειτο να συμβούν. Πάλεψα για να τα αποτρέψω. Πολλές φορές είχα να παλέψω σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα και μέσα και έξω. Σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Τώρα οι κίνδυνοι που επισήμανα επαληθεύονται. Εύχομαι ειλικρινά
να μην βγουν αληθινοί ως το τέλος. Μοναδικός μου οδηγός πάντα ήταν και είναι η συνείδησή μου και η αίσθηση χρέους προς την Ελλάδα. Κάθε δύσκολη απόφαση που πήρα ήταν για να αποφύγει η χώρα μας μια ακόμα πιο οδυνηρή εξέλιξη. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε κατανοητό από όλους και ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί τις επόμενες μέρες. Η πατρίδα περνάει μια μεγάλη δοκιμασία και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η μεγάλη ευρωπαϊκή παράταξη, οφείλει να παίξει ρόλο πρωταγωνιστικό πολύ σύντομα. Θα είμαι δίπλα της και στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την Ελλάδα, όπως υπήρξα σε όλη μου τη ζωή. Σας ευχαριστώ. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, την παραίτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την ηγεσία του κόμματός του, από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ακούσατε, και θέλω να έχω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Μπαλτάκο, από εσάς που υπήρξατε δεξί του χέρι για μεγάλο διάστημα και γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως ακούσαμε, ο Αντώνης Σαμαράς ζήτησε από τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, να αναλάβει προσωρινά την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας για να εγγυηθεί τη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου, που κατά το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας γίνεται πλέον απευθείας από τη βάση του κόμματος. Κύριε Μπαλτάκο, να έχω ένα πρώτο σχόλιο σας, λόγω της προσωπικής σχέσης μαζί του, και αμέσως μετά θα πάω στον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Είναι αναμφισβήτητο ότι αυτό που έκανε ο κύριος Σαμαράς πριν από λίγο είναι το απολύτως σωστό και επιβεβλημένο και για τον ίδιο αλλά και για την παράταξη. Γιατί ο κύριος Σαμαράς έκανε δύο λάθη. Το ένα είναι ότι ταύτισε το κόμμα πλήρως με το μνημόνιο, δηλαδή ταύτισε την παράταξη ολόκληρη με το δυσόδες, το δυσίωνο και το φρικόδες για τον ελληνικό λαό. Κάτι το οποίο δεν έπρεπε να το κάνει ούτε πριν από τις 25 Ιανουαρίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να το συνεχίσει μετά τις 25 Ιανουαρίου, γιατί το αποτέλεσμα το βλέπουμε τώρα. Αυτό ήταν το πρώτο λάθος. Το δεύτερο λάθος. Εννοείται ότι έπρεπε να έχει φύγει αμέσως μετά τις 25 Ιανουαρίου. Έπρεπε να αλλάξει τελείως την κατεύθυνση του κόμματος, η οποία ήταν ακραία φιλομνημονιακή. Κάτι το οποίο ο ελληνικός λαός αποδοκίμασε και τον Ιανουάριο και το αποδοκίμασε ξεκάθαρα και σήμερα. Αυτό ήταν λάθος, το οποίο προσωπικά προσπάθησα να τα αποτρέψω. Δεν έγινα αποδεκτός στο θέμα αυτό. Το δεύτερο λάθος προσωπικό δικό του ήταν ότι έπρεπε να έχει παραιτηθεί από το Φεβρουάριο, να προκαλέσει εκείνος τότε εσωκομματικές εκλογές, να κατέλθει ως υποψήφιος και να αναμετρηθεί με τον οποιονδήποτε άλλον ήθελε τότε να τον κερδίσει. Εάν το είχε κάνει αυτό τότε και είχε αναβαπτιστεί από τον Φεβρουάριο, κάτι το οποίο επίσης εγώ είπα και σε προσωπικό επίπεδο στον ίδιο, μέσω τρίτων, αλλά και δημόσια, σήμερα δεν θα υπήρχε ανάγκη να παραιτηθεί. Αυτά ήταν τα δύο λάθη τα οποία οδήγησαν στη σημερινή παραίτηση, γιατί σήμερα η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, έπαιξε πολλά χαρτιά και τα έχασε όλα. Και μεταξύ αυτών έπαιξε και το χαρτί του Καραμαλή, τον οποίο απομείωσε, για να το αποτέλεσμα, 40%. Έπαιξε το χαρτί του Σαμαρά, τον οποίο εξαφάνισε. Έπαιξε το χαρτί του ευρώ και της δραχμής, το οποίο επίσης απομείωσε, διότι όλη αυτή η πολιτική, ότι όποιος ψηφίζει ναι ή όχι, αντίστοιχα ψηφίζει ευρώ και δραχμή, είχε το αποτέλεσμα αυτό. Έχουμε δηλώσεις τώρα από τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, τον πρόεδρο του Ποταμιού. Πάμε να τις ακούσουμε, σας παρακαλώ. Πάμε. Έχω δύο επιλογές. Η μία είναι να πω κάτι συμβατικό. Ο λαός μίλησε και περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να φέρει τη συμφωνία μέσα στις 48 ώρες όπως έχει δεσμευτεί. Υπάρχει όμως και ο δρόμος της αλήθειας. Οι στιγμές είναι πολύ χρήσιμες εάν δεν υπάρχουν μισόλογα. Η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα Γολγοθά. Και αυτός ο Γολγοθάς θα είναι κοινός είτε ψηφίσαμε ναι, είτε ψηφίσαμε όχι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, ελληνική κοινωνία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει σήμερα τρία πράγματα. Ότι δεν θα διακινδυνεύσει με κανένα τρόπο την παραμονή μας στο ευρώ. Ότι θα σεβαστεί τους σκόπους του ελληνικού λαού και δεν θα γίνει πιάτσικο στις καταθέσεις και στις περιουσίες του.
ότι θα στείλει διαπραγματευτές στην Ευρώπη επαρκείς και λογικούς, με εντολή τη συνεννόηση και όχι τη ρήξη. Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει επιτέλους να κινηθεί μακριά από δημαγωγίες και λαϊκισμούς. Αν συνεχίσει την πολιτική που έκανε τους τελευταίους μήνες, ο ελληνικός λαός θα πεινάσει. Αντιστοίχως, καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει με κάθε τρόπο την επίτευξη συμφωνίας. Να μην σκεφτεί κανείς να τιμωρήσει τον ελληνικό λαό στα πλαίσια μιας εκδικητικής πολιτικής που ήδη εκφράζουν κάποιοι συντηρητικοί κύκλοι στην Ευρώπη. Έχω ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις με τους συμμάχους μας στην Ευρώπη και το αίτημα βέβαια είναι ένα και κοινό. Δίκαιη συμφωνία, ανάπτυξη και βιώσιμο χρέος. Και τους τονίζω ότι η πλειοψηφία του 60% που είπε όχι στο δημοψήφισμα δεν είναι εναντίον της Ευρώπης. Η αντιπολίτευση και ο καθένας από εμάς πρέπει να σκεφτεί πατριωτικά. Η χώρα δεν έχει δύο μέτωπα, όπως κάποιοι θα θελήσουν να πούν τις επόμενες ώρες. Το μέτωπο του ναι και το μέτωπο του όχι. Το μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι ένα, το πατριωτικό. Η κυβέρνηση μπορεί να έχει τορπιλήσει την εθνική ενότητα, όμως η υποχρέωσή μας είναι η εθνική ενότητα. Το τρόπο πρέπει να τον βρει ο Πρωθυπουργός. Σημαντικότερο σε μια νίκη είναι να ξέρεις τι θα τη κάνεις. Ας χρησιμοποιήσει λοιπόν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ο κύριος Τσίπρας για λύσεις προς όφελος των πολλών έξω από μικροκομματικές ισορροπίες. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να δείξουν ψυχραιμία. Ο πανικός και οι ακραίες αντιδράσεις δεν θα βοηθήσουν. Το παλιό πολιτικό προσωπικό πρέπει να σταματήσει να μπλοκάρει την εξέλιξη των πραγμάτων για να ικανοποιήσει τους εγωισμούς σε μια Ελλάδα που καταραίει. Η επαπειλούμενη χρεοκοπία της χώρας έχει και την δική του υπογραφή. Καλό τους πολίτες να ενισχύσουν την προσπάθειά μας για την ριζική ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Η χώρα έχει τις δυνάμεις και τις καλούμε να μπουν τώρα στον αγώνα. Τώρα πρέπει να υπερασπιστούμε όλοι τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Τώρα πρέπει να αντισταθούμε. Τώρα πρέπει να δράσουμε. Τώρα πρέπει να ενωθούμε. Τώρα πρέπει να επιβάλλουμε τη λογική, τον ρεαλισμό και τις λύσεις. Ευχαριστώ. Παρακολουθήσαμε τη δήλωση του Προέδρου του Ποταμιού, του κυρίου Σταύρου Θεοδωράκη. Κύριε Κουρουπλή, κύριε Υπουργέ, λόγω της παρέτησης Σαμαρά θα μου επιτρέψετε να πάω πρώτα στον κύριο Κακλαμάνη, γιατί είναι μια εξέλιξη σημαντική. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη. Για να μην έχετε πρόβλημα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Αντιπρόεδρε. Ήθιστε. Όχι, εγώ απλά σας προφυλάζω. Κοιτάξτε, εγώ έχω ήδη πρόβλημα. Επειδή με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δημοσιογράφος. Είναι αρκετό αυτό για να έχω πρόβλημα. Η ιδιότητα του δημοσιογράφου είναι αρκετή. Έχετε προσφέρει στη Βόδα Τσίπρα, πολύ της δεξιάς, χωρίς γραβάτες απόψε. Λοιπόν, πολύ πριν γεννηθεί ο κύριος Τσίπρας κυκλοφορούσα χωρίς γραβάτα. Για σας το ξέρω, αλλά χωρίς γραβάτα. Πάμε στην παρέτηση Σαμαρά. Πώς την ακούσατε, την παρότι δεν είναι το κυρίως θέμα απόψε, αλλά είναι, εντάξει, θέμα. Θα ξεκινήσω από αυτό. Ακούστε. Καταρχήν να εξηγήσω σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν ότι ο κανονισμός της κοινοβουλευτικής ομάδος λέει ότι σε μια τέτοια περίπτωση αναλαμβάνει προσωρινά πρόεδρος ο αρχαιότερος βουλευτής, ο κύριος Μεϊμαράκης, εάν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι θυμάμαι καλά, είναι αμέσως μετά τον κύριο Τραγάκη ο κύριος Μεϊμαράκης και μετά είμαι εγώ. Έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμιο, έτσι, να είμαστε έτσι, πολλά έτσι, χρόνια. Ο Τραγάκης πρώτο. Άρα, δεύτερον, η κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να το δεχθεί ή μπορεί να θέλει να βάλει κάποιον άλλον με απόφασή της για να οδηγηθούμε εκ της βάσεως σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην ανάδειξη της νέας ηγεσίας. Βεβαίως, κύριε Μπαλτάκο,
το συνέδριο του κόμματος, έκτακτο συνέδριο του κόμματος, μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Ότι δεν θέλουμε εκτις βάσεως. Γιατί να γίνει, έτσι. Γιατί να γίνει συνέδριο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, απλά λέω το αυτά. Τρίτον, κυρία Χατζηνικολάου, έχω ως αρχή μου, όταν ένας άνθρωπος παίρνει μια τέτοια απόφαση, και μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά τον συναισθηματικό του κόσμου αυτή τη στιγμή, και έχει σημασία, γιατί σας τα λέει κάποιος που διαγράφει από τον Αντώνη τον Σαμαρά και με τον γνωστό τρόπο. Εγώ είμαι υποχρεωμένος με πολύ σεβασμό δημοσίως. Βεβαίως, προηγουμένως υπήρξε και μια μακρά φιλία σας. Βεβαίως. Μαζί του. Βεβαίως. Και τον ακολουθήσατε και πολιτικά. Βεβαίως. Τότε στο εγχείρημά του. Δεν ήθελα να θυμάμαι αυτά. Να σταθώ με πολύ σεβασμό στην απόφασή του, την οποία θεωρώ ορθή. Αλλά δεν έχω να κάνω κανένα άλλο απολύτως σχόλιο. Για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας. Για την επόμενη μέρα δεν είναι η βραδιά για να το συζητήσουμε. Και απλά θέλω να πω ότι ξεχνούν κάποιοι... Σε πόσο καιρό πρέπει να ψηφίσει η βάση, κύριε Κακλαμάνη? Είναι ένας μήνας, ενάμισης, πόσο είναι? Δεν το θυμάμαι, δεν το λέει, αλλά νομίζω ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Δεν λέει κάτι σαφές. Ναι, δεν το είναι σαφές, αλλά είναι αυτό, μπορεί να το αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεν πρόκειται βεβαίως να το αφήσουμε να σέρνεται έτσι. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, ξεχνούν κάποιοι ότι η μεγάλη μάζα αυτής της ιστορικής παράταξης, που έρχεται από πολύ μακριά και έχει να πάει ακόμη μακρύτερα και που δεν ενδιαφερόμεθα δια ηγεσίες, εμείς είμαστε που θα παίξουμε τον καθοριστικό ρόλο και για την ενότητά της και για την προοπτική της και για την εθνική της συνεισφορά που είχε πάντα. Χαίρομαι που άκουσα έστω και τη βραδιά τη δύσκολη από το στόμα του Αντώνη του Σαμαρά ότι η Νέα Δημοκρατία θα συμπαρασταθεί, και έρχομαι τώρα στο προκείμενο, στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πρέπει μέχρι την Τρίτη το βράδυ να μας φέρει συμφωνία όπως υπεσχέθηκε στον ελληνικό λαό. Αυτό πάντα το έχει κάνει εχθές, κύριε Κακλαμάνη. Εγώ λέω αυτό. Δεύτερον, μην νομίζετε ότι τυχαίως γίνεται η συνάντηση Ολάντ Μέρκελ αύριο. Έχει μιλήσει ο κύριος Τσίπρας από χθες με τον κύριο Ολάν και έχει μιλήσει ο κύριος Τσίπρας από χθες με τον κύριο Τράγκη, και όχι με πρωτοβουλία δική του, με ενδιάμεσο άλλο πρόσωπο που δεν μπορώ να πω δημοσίως. Σας κάνω και μία εκτίμηση ότι τη Δευτέρα... Κυκλοφορεί τώρα πολύ έντονα, αλλά ακόμα δεν το έχουμε απολύτως διασταυρώσει, ότι την Τρίτη μπορεί να υπάρξει σύνοδος των ηγετών της Ευρωζώνης. Θα το συμφωνήσουν μάλλον αύριο Ολάντ και Μέρκελ. Εντάξει. Και θα επιβεβαιώνεται είναι η πληροφορία που σας έδωσα. Επιβεβαιώνεται η πληροφορία που σας έδωσα. Τολμώ και μία πρόβλεψη. Ναι. Παρά τις αρχικές ακραίες δηλώσεις, γιατί απόψε ξέρετε ποιοι είναι χαρούμενοι. Είναι χαρούμενος ο κύριος Καμένος, ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω πόσο χαρούμενος είναι, ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Βαρουφάκης. Αυτοί ήταν και οι τρεις η συνωμοσία της Δραχμής. Μα τι λέτε? Οι καλύτεροι συνέτεροι, οι καλύτεροι... Κυρία μου, μην με διακόπτετε. Οι καλύτεροι συνέτεροι ήταν αυτοί. Ο κύριος Σόιμπλε έκανε ήδη θριαμβευτική δήλωση. Δήλωσε τη χαρά του. Εγώ αυτά τα έχω πει πριν βγει το δημοψήφισμα. Λοιπόν, περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να φέρει τη συμφωνία, να την περάσει από το κόμμα του και τη Βουλή και να την εφαρμόσει. Εμείς θα τον βοηθήσουμε να κλείσει συμφωνία. Τολμώ να σας πω και τι θα είναι η συμφωνία, εφόσον κλειστεί. Θα είναι βεβαίως πάνω από τα 8 δις και πάνω από τα 8,5 δις. Και θα έχει και 3-4 λουκουμάκια από πάνω. Θα την ψηφίσουνε? Λέω, εφόσον κλειστεί. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι θέμα δικό μας. Αυτό. Είναι εδώ ο Παναγιώτης, θα απαντήσω ο Παναγιώτης. Να πούμε. Θα έχει και 3-4 λουκουμάκια από πάνω για να γλυκάνει. Κάτι για το χρέος, κάτι για τα 35 δις, κάτι για τις προώρες συνταξιοδοτήσεις που δεν θα αρχίσουν από 1η Ιουλίου και θα αρχίσουν από 1η Ιανουαρίου. Θα τα δείτε αυτά να έρχονται. Και κλείνω λέγοντας το εξής, επειδή το πληροφορήθηκα από τους δίπλα μου. Το μεταδίδει και το Bloomberg πλέον ότι πάμε την Τρίτη για σύνοδο ηγετών της Ευρωζώνης. Αυτά είχαν κλειστεί από χθες το βράδυ, κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, και κλείνω με το εξής. Έμεινα ενεός από αυτά που είπε ο κύριος Δελαστίκ. Ήτανε μια φοβερά δυσάρεστη έκπληξη για μένα. Τον διάβαζα με τα φανατισμού και πρέπει να σας πω ότι και σε πολλά ταύτιζα τις απόψεις μαζί του, κυρίως στα εθνικά θέματα.
Συμφωνώ μαζί σας. Έτσι, κυρίως στα εθνικά θέματα ταυτιζόμουν βεβαίως, και εγώ πολύ συχνά μαζί. Εγώ δεν θα κατηγορήσω τον κύριο Δελαστίκ, δεν μου επιτρέπετε. Απλά ήθελα να τον ερωτήσω πόσο υπερήφανος νιώθει που η ψήφος η δική του, δεν έχει σημασία, δημοσίως το λέω, δημόσια τοποθετήθηκε, πόσο υπερήφανος είναι που η ψήφος η δική του αθρίζεται με την καθοδήγηση του τουρκικού προξενείου που εζήταγε από τους μουσουλμάνους της Θράκης να ψηφίσουν όχι. Τώρα μην κάνετε, μην κάνετε το ίδιο που έκανε εκείνος όμως. Αυτό το ερώτημα το κάνω και στον κύριο Καμένο. Και στον κύριο Καμένο, διότι είχε ιδιαίτερη υποτίθεται ευαισθησία για τη Θράκη. Όχι, δεν θα παίξουμε τις κουμπάρες, κύριε Χατζηνικολάου. Στον εσωτερικό πεδίο δεν θα παίξουμε τις κουμπάρες. Εξωτερικά θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση να κλείσει συμφωνία. Όσο δυνατόν καλύτερη. Στον εσωτερικό όμως τομέα δεν θα παίξουμε τις κουμπάρες. Η ιδεολογία η δική μας είναι τόσο ξεκάθαρη και τόσο ισχυρή που δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξανασηκωθεί η σημαία αυτή. Δεν θα θοπεύσω εγώ ανθρώπους, δημοσίως τοποθετούμε. Και θα το ρωτώ κάθε μέρα αυτό. Θα το ρωτώ κάθε μέρα. Θυμάμαι δηλώσεις, τις έχω γραμμένες, του κυρίου Καμένου, του κυρίου Τέρες Κουίκ για τη Θράκη. Και θα τους ρωτώ πόσο περήφανοι νιώθουν και να μου πούν, νιώθουν, δεν νιώθουν περήφανοι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χατζηνικολάου, επειδή εκπροσωπούνται οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο τραπέζι Διεμού, αν μου επιτρέπετε. Πολύ σύντομα, σας πολύ παρακαλώ. Σύντομα. Δεν μπορώ να αφήνω αναπάντητα και έτσι στον αέρα να κυκλοφορούν περί λόμπι της δραχμής, ειδικότερα όσον αφορά στους ανεξάρτητους Έλληνες και τον κύριο Καμένο. Έχουμε φτάσει και συζητάμε μετά το δημοψήφισμα και συνεχίζουμε να αναμασάμε τη διαστρέβλωση που επιχείρησε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας συν της άλλης. Στο ερώτημα το οποίο ήταν σαφέστατο στο δημοψήφισμα. Ναι ή όχι στη συνέχιση της πενταετούς μνημονιακής πολιτικής της λιτότητας. Δεν μπορεί δηλαδή μία μέρα που έχει κλείσει το δημοψήφισμα εμείς να συνεχίζουμε να λέμε σενάρια επιστημονικής φαντασίας ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι μέσα στο λόμπι της δραχμής. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος όταν θα υιοθετεί μία τέτοια ρητορική να βασίζεται σε κάποια επιχειρηματολογία. Στους λόγους τουλάχιστον του κυρίου Καμένου στη Βουλή. Μάλιστα. Μέσα. Πότε μίλησε λοιπόν για τη δραχμή, κύριε Κακλαμάνη. Η δραχμή με το δολάριο. Ποια, πότε, ποιο στους νόμους άλλο του κυρίου έλεγε, Καμένου κύριε μέσα Κακλαμάνη, στη Βουλή. Για το δολάριο. Είναι δηλαδή, πάρα πολύ απλό. Δεν έχετε προφανώς δεν τον παρακολουθείτε τον αρχηγό σας. Δεν φταίω εγώ. Ούτε εγώ φταίω αν η αντίληψή σας είναι περιορισμένη σε αυτό που λέει ο κύριος Καμένος, κύριε Κακλαμάνη. Και δεν επιτρέπετε να διατηρείτε τέτοιου είδους ρητορική αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να αφήσω κανένα παρακαλώ, ας το κλείσουμε αυτό. Διαφορετική άποψη από τη δική σας. Οι Έλληνες ψηφοφόροι, κύριε Κακλαμάνη, εάν δεν είχαν στηρίξει να βάλουν στην κυβέρνηση τους ανεξάρτητους Έλληνες, το ιστορικό αυτό όχι σήμερα δεν θα είχε υποθεί ποτέ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ας βάλω μια τελεία με την παρένθεση στον Υπουργό, τον κύριο Κουρουμπλή, θα πάω για ένα πρώτο του σχόλιο και θα καλωσορίσω και την κυρία Λουίζα Ράζου από το ΚΚΕ. Κύριε Υπουργέ, τι σημαίνει για την επόμενη μέρα αυτό το αποτέλεσμα? Πώς θα το μεταφράσετε πολιτικά? Θα βρούμε κινδυνεύουμε χρόνο να βρεθούμε εκτός Ευρωζώνης την Τρίτη που υπάρχει σύνοδος για την Ελλάδα? Θα βρούμε χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου, για να σχολιάσουμε όσα προηγήθηκαν αυτού του δημοψηφίσματος και έχουν ενδιαφέρον και αφορούν όλους μας και αφορούν και τη δημοκρατία μας και τους κανόνες που πρέπει να σεβόμαστε όλοι για να μπορέσει αυτός ο τόπος να πάει μπροστά, γιατί χρειαζόμαστε όλοι μέτρο. Έχουμε ξεφύγει από το μέτρο. Τώρα, επειδή το επίδικο που λέμε εμείς οι δικηγόροι είναι το τι μέλη γενέστε, διότι αυτό απασχολεί τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, κύριε Χατζηνικολάου, με ένα πολύ συντριπτικό μήνυμα που εγώ θεωρώ ότι απηχεί και την αγωνία αυτών που ψήφισαν ναι. Άρα λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού περιμένει σήμερα από την κυβέρνηση να επιδείξει γενναιότητα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, και επειδή το πρόσωπο του όχι αποτυπωνόταν σε ένα νέο ηγέτη, τον καθιστά υπεύθυνο ως εθνικό ηγέτη να διαχειριστεί ίσως μία από τις πιο κρισιμότερες στιγμές της πατρίδας. Γι' αυτό πιστεύω λοιπόν, και το λέω έτσι με πολύ αυτοέλεγχο,
σε αυτές τις πολύ ιστορικές στιγμές θα πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να συγκροτήσει μέσα από τις πολιτικές του πρωτοβουλίες ευρύτερο μέτωπο πατριωτικό, με την καλή έννοια του πατριωτισμού και όχι του σοβινισμού, απέναντι στις πιέσεις που δέχεται η χώρα. Πρέπει λοιπόν την Τρίτη, που θα γίνει αυτή η σύνοδος, η Ελλάδα να είναι εκεί. Θα βλέπατε δηλαδή να συγκροτηθεί και εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης? Κοιτάξτε, θα μπορούσε ενδεχομένως και αυτό. Δεν μιλάω για συγκυβερνήσεις και τέτοια. Για μην... Ναι, όχι, μόνο για την διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευσης. Μόνο για την διαπραγμάτευση. Εγώ πιστεύω ότι και αυτό μπορεί να γίνει. Εκτιμάτε και ότι θα είχε νόημα και να συμβούλιο. Είναι πολύ θετική η δήλωσή σας αυτή. Ακούστε, αυτή τη στιγμή πάνω από όλους μας είναι η πατρίδα. Και η ελληνική κοινωνία. Θέλω, πρέπει να την ενώσουμε. Και δεν μπορεί να μπαίνει στη λογική των προσωπικών μας επιλογών. Γι' αυτό εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θα αναλάβει πρωτοβουλίες, όχι εν λόγης που λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, αλλά ενέργειες. Πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν να ξεπεραστεί αυτό το ρήγμα που έγινε όλο αυτόν τον καιρό ανάμεσα στο λαό, να ενωθεί η ελληνική κοινωνία, γιατί εγώ πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και το ναι και το όχι είχαν την ίδια αγωνία, τουλάχιστον στη συντριπτική τους πλειοψηφία, να βρεθεί λύση για την πατρίδα. Ευχαριστώ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Θα πάω στην κυρία Αποστολοπούλου και στον κύριο Γρηγοράκο. Κυρία Αποστολοπούλου. Κύριε Χατζηνικολάου, να δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνονται τα πράγματα. Εμένα θα μου επιτρέψετε μια λίγο διαφορετική θεώρηση. Βλέπω τις εικόνες αυτή τη στιγμή στην οθόνη των ανθρώπων στο Σύνταγμα που πανηγυρίζουν και χαίρονται. Και ήθελα να σκεφτούμε ίσως λίγο μέσα σε αυτό το κλίμα που δημιουργείται, αν μήπως αυτή η χαρά είναι λιγάκι πρώιμη. Γιατί το λέω αυτό? Όχι γιατί φυσικά θέλω να γίνω ο Άγγελος Κακών Επών, αντιθέτως, και εγώ προσωπικά αλλά και το ποτάμι. Είναι βέβαιο ότι θα στηρίξει τον Πρωθυπουργό σε όποια προσπάθεια και την συγκυβέρνηση κάνει για να έρθει σε μια καλή συμφωνία. Πράγμα το οποίο το είχαμε πει και πάρα πολύ νωρίς και εξακολουθούμε και να το λέμε και τώρα. Όμως, ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι να δούμε αν κερδίσαμε ένα δημοψήφισμα με τη λογική, κέρδισε το ναι, κέρδισε το όχι. Το ζήτημα είναι να δούμε αν αυτό το δημοψήφισμα που τελικά έγινε έφερε ένα αποτέλεσμα θετικό στον τελικό λογαριασμό. Δηλαδή στο αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και στο αποτέλεσμα της συμφωνίας. Εσείς τι πιστεύετε, θα βαρύνει θετικά ή αρνητικά το αποτέλεσμα αυτό από αύριο στη διαπραγμάτευση? Τα πρώτα σήματα που πήραμε, είδατε ήδη σήμερα, δεν δείχνουν ένα θετικό κλίμα ότι έχει διαμορφωθεί καταρχήν. Ύστερα, να λάβουμε υπόψη ότι οι θεσμοί αλλά και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει σαφές ότι θεωρούν ένα όχι ως μια αρνητική εκδοχή που θα δυσχεράνει τις διαπραγματεύσεις. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, εκ πρώτης, δεν φαίνεται ότι διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις σε κάποιο βαθμό. Και θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κ. Υπουργός, ο κ. Κουρουμπλής, ότι ίσως είναι λιγάκι αργοπορημένη η πρωτοβουλία να ζητήσουμε μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, τώρα που τα πράγματα έχουν φτάσει σε μια πάρα πολύ άσχημη διαπραγματευτική κατάσταση. Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ με όλους τους ανθρώπους και με όλους τους Έλληνες. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Στο 85,8% της επικράτειας, στις 23 μονάδες η διαφορά. Πάμε στον Πρωθυπουργό. Συγγνώμη, κυρία Παρακαλώ. Το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και αποτελεί κυρίαρχη αξία και επιλογή διεξόδου. Αποδείξαμε επίσης ότι όταν ένας λαός έχει πίστη και συλλογική συνείδηση μπορεί να αντέξει και να ξεπεράσει ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά από εσάς ξεχωριστά. Ανεξάρτητα από το τι επιλέξατε στην κάλπη σήμερα, από τώρα και στο εξής είμαστε όλοι ένα. Και χρέος μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να ξανασηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά. Διαφυλάττοντας ως κόρη οφθαλμού την εθνική ενότητα, αποκαθιστώντας την κοινωνική συνοχή αλλά και την οικονομική σταθερότητα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω
και τους χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες που σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης βγήκαν στους δρόμους δείχνοντας έμπραχτα την αλληλεγγύη τους στον ελληνικό λαό. Ελλήνες, Έλληνες, σήμερα με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, κάνατε μια πολύ γενναία επιλογή. Ωστόσο, έχω πλήρη συνείδηση ότι η εντολή που μου δίνετε δεν είναι εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής μας δύναμης για μια επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας. Μια συμφωνίας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, με όρους προοπτικής και απεγκλωβισμού από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας. Και αυτή την εντολή θα την υπηρετήσω χωρίς χρονοτριβή. Γνωρίζουμε όλοι πως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως δίκαιες λύσεις. Υπάρχουν βιώσιμες λύσεις. Αρκεί να το επιδιώκουν και οι δύο πλευρές. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι με τη σημερινή ιστορική και γενναία επιλογή του, ο ελληνικός λαός απάντησε στο σωστό ερώτημα και ταυτόχρονα άλλαξε και το ερώτημα του διαλόγου στην Ευρώπη. Δεν απάντησε στο ερώτημα μέσα ή έξω από το ευρώ. Αυτό το ερώτημα πρέπει να φύγει οριστικά από τη συζήτηση. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ο μονόδρομος των μνημονίων της λιτότητας. Ο ελληνικός λαός σήμερα έδωσε απάντηση στο ερώτημα ποια Ευρώπη θέλουμε. Και απάντησε γενναία, θέλουμε την Ευρώπη της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Από αύριο, η Ελλάδα θα προσέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Άμεση προτεραιότητά μας, η τάχιστη αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού μας συστήματος, η αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας. Και είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατανοεί πλήρως όχι μόνο τη γενική οικονομική κατάσταση, αλλά και την ανθρωπιστική διάσταση που έχει πάρει η κρίση στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, είμαστε ήδη έτοιμοι να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση με ένα πλάνο αξιόπιστης χρηματοδότησης, με ένα σχέδιο αξιόπιστων μεταρρυθμίσεων που θα έχουν την αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας, με κριτήριο πάντα την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μεταφορά των βαρών από τους αδύναμους στους οικονομικά ισχυρούς. Και με ένα αξιόπιστο σχέδιο άμεσων αναπτυξιακών επενδύσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα όμως, αυτή τη φορά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης θα βρίσκεται και το θέμα του χρέους. Πόσο μάλιστα όταν το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του το παραδέχεται. Έκθεση που απουσίαζε μέχρι σήμερα από τις διαπραγματεύσεις, αφού μόλις προχθές είδε το φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνει τις ελληνικές θέσεις για την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους προκειμένου να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη λύση οριστικής εξόδου από την κρίση, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Ελληνίδες, Έλληνες, τούτη την ώρα ο τόπος χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ενότητα και συνοχή, ομοψυχία και ειλικρινή συνεννόηση προκειμένου να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Αμέσως μετά θα επικοινωνήσω με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του ζητήσω αύριο το πρωί τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου να ενημερώσω για τις άμεσες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αλλά και να ακούσω τις δικές τους προτάσεις. Σήμερα γιορτάζουμε την νίκη της δημοκρατίας. Από αύριο όμως, όλοι μαζί συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την εθνική προσπάθεια για μια συμφωνία διεξόδου. Με ισχυρό σύμμαχο την πίστη του λαού μας στις δυνάμεις του, με ισχυρό σύμμαχο τη δημοκρατία και το δίκαιο που είναι με το μέρος μας, είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι η ενδιαφέρουσα είδηση ήταν στο τέλος που είπε ότι αύριο θα ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Στάθη. Το Συμβούλιο της Σύγκλησης των Πολιτικών Αρχηγών ελείποντος πια του κυρίου Σαμαρά. Φαντάζομαι θα είναι ο κύριος Μεϊμαράκης παρόν. Με τη Νέα Δημοκρατία μήχανε, αλλά μήχανε και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Έχω την αίσθηση είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό που ξεκίνησε με το ζήτημα της ενότητας του ελληνικού λαού. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι αν θα είναι και ο κύριος Μιχαλολιάκος. Αυτό θα έλεγα. Τώρα δεν είναι ώρα για μικροπολιτική, κύριε Κακλαμάνη. Δεν είναι μικροπολιτική. Εγώ θα έλεγα ότι αναδεικνύεται
αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα ότι αναδεικνύεται. Σας ρωτώ τη γνώμη σας, λοιπόν. Ευχαρίστω να σας την πω. Αν μου επιτρέψετε. Λέω ότι ο κύριος Τσίπρας με έναν τρόπο, μάλλον ασυνήθεια, αναδεικνύεται σε κυρίαρχο του πολιτικού παιχνιδιού με μία βαρύτητα υπερβολική, η οποία χρειάζεται και μια προσοχή, αν θέλουμε να το βλέπουμε το πράγμα από όλες τις πλευρές που η δημοκρατία πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κατάληξη σε ένα δημοψήφισμα, που μια και μου δόθηκε ο λόγος, θα ήθελα ίσως να τοποθετηθώ, που έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου... Στάθη, όχι... παρακαλώ. Επειδή έχω αδικήσει τον κύριο Γρηγοράκο, που περίμενε πολλή ώρα, θα τοποθετηθείς αμέσως μετά. Ακούς, ήθελα ακούς. Μόνο το σχόλιο σου... Το δημοσιογραφικό το για την είδηση αυτό της που δήλωσης. Είπα, ότι που κρύβει και μια άλλη είδηση μέσα, ότι χρειάζεται πλέον μια εγρήγορση όλου του πολιτικού σκηνικού για να κρατηθούν οι ισορροπίες. Μάλιστα. Κύριε Γρηγοράκο, να κλείσω τη φράση μου πριν. Ναι, να την κλείσω. Συγγνώμη, κύριε Γρηγοράκο, απλώς επειδή μείναμε στον να αέρα κλείσετε, έχετε δίκιο. Να κάνω και ένα συμπληρωματικό σχόλιο πάρα πολύ γρήγορα. Επειδή άκουσα στο τραπέζι και άκουσα και τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Τσίπρα. Να κάνετε ένα σχόλιο. Πολύ γρήγορο θα είναι. Το οποίο, οι οποίοι ευχαριστούν ένθεν κακήθεν τους Έλληνες. Θέλω να πω ότι αυτή πια η λογική δεν μπορεί να συνεχίσει ως διχαστική λογική. Υπήρξαν πολιτικές δυνάμεις και πολίτες από όλο το εύρος της κοινωνίας που ακριβώς έστειλαν το μήνυμα ότι θέλουμε να μείνουμε σε Ευρώπη με μια καλύτερη θέση. Αυτό λοιπόν περιμένουμε τώρα από τη συγκυβέρνηση. Αυτή την ευθύνη που με αυτό το ποσοστό του 60% είναι πολλαπλάσια να επιτύχει ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αίτημα όλης της κοινωνίας και νομίζω αυτή είναι η πιο λογική ανάγνωση του αποτελέσματος του σημερινού δημοψηφίσματος. Και σας ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Αποστολάκο. Κύριε Γρηγοράκο. Κύριε Γρηγοράκο, με συγχωρείτε πολύ. Άλλωστε, κύριε Αποστολοπούλου, μιλούσε πριν από εσάς. Την είχαμε διακόψει. Είχε ξαναμιλήσει και πριν όμως πάλι. Όχι, καμία τοποθέτηση δεν είχα κάνει πριν. Το ήμουν και εγώ, αλλά δεν υπάρχει κανένα λόγο. Όχι, είχατε ξαναμιλήσει, αλλά όχι. Όχι, διευκρίνησα κάτι, δεν έκανα καμία πολιτική τοποθέτηση. Θέλετε λίγο πάλι να ξαναμιλήσετε. Ελάτε, κύριε Γρηγοράκο, ελάτε. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον νικητή των εκλογών, ο οποίος είναι ο Τσίπρας και βέβαια ο ελληνικός λαός. Μα δεν είναι εκλογές, είναι δημοψήφισμα, γιατί όλοι δίνεται. Λαός. Είναι προσωπική του νίκη. Είναι προσωπική του νίκη. Και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια. Σε αυτόν και στο κόμμα του. Τώρα, από εκεί πέρα. Όσο πιο μεγάλη είναι η νίκη, τόσο μεγαλύτερες και οι υποχρεώσεις. Τόσο μεγαλύτερες οι ευθύνες. Το βάρος. Το βάρος λοιπόν των ευθυνών. Εδώ καλείται ο ίδιος να δείξει αν μπορεί να τις αντέξει. Αν μπορεί να τις βγάλει πέρα, είδα ότι μια κίνηση την έκανε απευθείας. Το να καλέσει αύριο το πρωί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών είναι μια κίνηση η οποία έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Έστω και αύριο δεν πειράζει. Μετά από μια τέτοια νίκη, κανείς κάνει και τις υποχωρήσεις του και είναι και γενναιόδωρος. Εγώ θα ήθελα όμως, κρατώντας. Τον απελευθέρωσε αυτή... ίσως και η παρέτηση Σαμαρά. Πιθανόν. Γιατί η κακή δική του σχέση ήταν αυτή η οποία μέχρι στιγμή λειτουργούσε. Πιθανόν. Αρνητικά στο να υπάρξει συνεννόηση. Πιθανόν. Αυτό που θέλω να πω είναι λοιπόν ότι τώρα ήρθε η ώρα η προσωπική δική του να χειριστεί τη δύσκολη κατάσταση που περνάει η χώρα, να αποδείξει ότι είναι ένα φερέγγιο πρόσωπο στη συζήτηση, γιατί μέχρι στιγμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαινόταν ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο αξιόπιστα. Ο ίδιος δηλαδή δεν ήταν τόσο αξιόπιστος συνομιλητής. Θα πρέπει αυτή από εδώ και πέρα να αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος συνομιλητής και φερέγγιος. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτά θα τα καταφέρει. Αυτό όμως που θέλω εγώ θα ήθελα. Πάντως, συγγνώμη, ούτε και οι ξένοι ήταν φερέγγοι. Διχασμένοι ήταν μεταξύ τους. Άλλα έλεγε Λαγκάρτ, άλλα έλεγε Μέρκελ. Και γιατί. Κοιτάξτε, να πριν από λίγο. Αφήστε με λίγο, Παναγιώτη. Αφήστε με λίγο, Παναγιώτη, να τελειώσω. Δεν θα σου πάρω το λόγο καθόλου, Παναγιώτη. Είναι δυνατόν να ακούω. Αγαπητέ μου, Παναγιώτη, θα σου πάρω το λόγο καθόλου. Εγώ θα ήθελα να πω λοιπόν και στον κύριο Βαρουφάκη προηγουμένως με τη δηλώση του ότι πήγε και κάναμε επιστημονικά μαθήματα, αν το καταλάβατε τι είπε κάποια στιγμή. Ότι επιτέλους κάποια στιγμή στην πολιτική βάλαμε και την επιστήμη. Είπε ο κ. Βαρουφάκη στο λόγο του. Αλλά όμως και θα πω και σε εσάς και σε όλους μας έτσι, ότι το δούνου του δεν έχει αλλάξει θέση. Το δούνου του πάντα έλεγε για το ελληνικό χρέος. Δεν το είπε τώρα. Η θέση του δούνου του είναι συγκεκριμένη για το ελληνικό χρέος. Απλούστατα τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ το βρήκε, το εκμεταλλεύτηκε πολιτικά. Μπράβο του, κατάφερε και ένα χτύπημα παραπάνω στην αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορούσε να το εκτιμήσει αυτό. Ή να το έχει αναδείξει εδώ και καιρό. Αυτό που θέλω να πω εγώ λοιπόν είναι τώρα ότι ήρθε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Και οι αποφάσεις αυτές να είχαν πάρθει χθες. Την επόμενη εβδομάδα ο ελληνικός λαός θα βιώσει πολύ δύσκολα πράγματα εάν για κάποιους λόγους δεν πάνε διαπραγματεύσεις καλά στην Ευρώπη. Και θα πάνε καλά διαπραγματεύσεις καλά στην Ευρώπη εάν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας με την ηγετική του ομάδα και τη διαπραγματευτική του ομάδα
δείξει σύνεση, δείξει συνέπεια, δείξει ότι καταλαβαίνει τη μεγάλη, τη δύσκολη θέση που βρίσκεται ο ελληνικός λαός και οφείλει αυτή τη στιγμή όσο ποτέ άλλοτε να είναι συνεπής σε αυτά που είπε αυτός και το κόμμα του. Νίκο, μπορώ να βάλω τις σημάσεις και κύριε Κουρουπλή, θα απαντήσετε. Θέλω να απαντήσετε και λίγο σε αυτό. Εγώ ακούγοντας τον Πρωθυπουργό, κράτησα μερικά σημεία. Μπορείς να με πεις δημοσιογραφικά καχύποπτη. Ναι. Άκουσα όμως τον Πρωθυπουργό να μιλάει για δίκαιες λύσεις και βιώσιμες που θα πάει να... Να καλησπερίσουμε και να υποδεχθούμε τον κύριο Τατσόπουλο, τον κύριο Σεραφείμ Σίλα. Καλώς ορίσατε. Να ζητάει λοιπόν να λέει ότι θα πάει με μια δύναμη μεγαλύτερη του 61% να διαπραγματευτεί και να ζητήσει δίκαιες λύσεις και βιώσιμες. Σημειώνοντας, αρκεί να το επιδιώκουν και οι δύο πλευρές. Αυτό μου φαίνεται σαν ένα μπαλάκι που πετάς πια. Εξακολουθεί να πετιέται δηλαδή το μπαλάκι του ποιος φταίει σε περίπτωση που όλα αυτά βγουν στο αδιέξοδο. Και το δεύτερο, την διαπίστωση ότι τώρα η Εκουτού, που κατανοεί την ανθρωπιστική διάσταση αυτής της κρίσης, καλείται να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Αν η Εκουτού τραβήξει τον ΙΕΛΕΗ, τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, έχει εξηγήσει στον κόσμο? Δηλαδή είναι ανοιχτό το ζήτημα ακόμη. Δεν άκουσα διαβεβαιώσεις και από τον κύριο Τσίπρα. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί ο Τσίπρας να μιλήσει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Πας σε μία διαπραγμάτευση και ελπίζεις ότι θα υπερτανεύσει η λογική. Δεν καταλαβαίνω τη λογική που σας διακατέχει ορισμένους δημοσιογράφους. Άκουσα και το φίλο μου τον Λεωνίδα. Τώρα δεν μπορείτε το αξιόπιστο, να πείτε πάλι συγγνώμη, για... Το αξιόπιστο αφορά μόνο τον Τσίπρα? Δηλαδή οι Ευρωπαίοι είναι καθόλου αξιόπιστοι σε όλα όσα λένε και όσα τώρα, κάνουν? Τώρα δεν θα μιλήσουμε για τις Ευρωπαίες, θα μιλήσουμε για την αξιοπιστία του Πρωθυπουργού. Αυτά που είπε πριν από λίγο, Παναγιώτη, πρέπει να τα τηρήσεις. Λεωνίδα, και ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα θέμα στον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, θέλω να σου πω το εξής. Το όχι πρέπει να το δει σε πόσες συνιστώσεις είναι. Είναι όχι για να πάει σε άλλα λιμάνια όπως είχε πει στον Πούτιν. Ένα λεπτό. Άμα λειτουργείτε ακόμα αυτή τη στιγμή. Όχι, ένα λεπτό. Είναι όχι. Αυτό το πνεύμα, λυπάμαι. Ένα είναι το όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Ένα είναι το όχι. Αυτό είναι το ερώτημα που έθεσε ο ελληνικός λαός και απάντησε. Σε τι απάντησε? Οι συνιστώσεις είναι. Και δεν είναι αυτή η συντριβή που υπέστηκε και δεν έχει τίποτα. Παναγιώτη, το όχι είναι ενιαίο. Καταλάβει το μήνυμα. Το όχι είναι ενιαίο. Δηλαδή, όλοι ψήφισαν ένα όχι, για ένα πράγμα. Προσπαθούσατε να χρεώσετε εσείς ότι είσαστε για πολλά πράγματα. Οι πατριώτες που αγαπάτε για πολλά την Ελλάδα. Ούτε το ναι είναι ενιαίο. Λυπάμαι. Δεν μιλάμε τώρα για το ναι. Λυπάμαι, Λεωνίδα. Γιατί ταυτιστήκατε με όλους εκείνους που όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι πρέπει να είμαστε. Όχι οι νικητές. Για το όχι θα μιλάμε. Για τους νικητές θα μιλάμε. Έγινε δημοσίευμα και κέρδισε το όχι. Καλά πάντα. Νίκο. Παρακαλώ να χαμηλώσουμε λοιπόν, τους πόρους. Λοιπόν, εγώ θέλω λοιπόν να πω αυτή τη στιγμή ότι ο ελληνικός λαός έστειλε ένα καθαρό μήνυμα. Και το μήνυμα για μένα αυτό είναι και ενωτικό. Και ο Πρωθυπουργός έτσι το ερμήνευσε. Εσείς εξακολουθείτε να μην σας βολεύει και να το ερμηνεύετε όπως θέλετε. Υποκύπτοντας στο παρακράτος της μιζέρια που σας διακατέχει. Τι είναι αυτά που λες τώρα, εγώ τι λέω? Δεν έχουμε άποψη δηλαδή. Τι είναι αυτά που λες? Τι άποψη? Μα δεν σε βλέπω να κάνεις κριτική. Δεν σε βλέπω να κάνεις κριτική στους εταίρους. Στους εταίρους σε ποιους θα κάνω? Στους εταίρους θα κάνω κριτική στον Πρωθυπουργό, τον δικό μου. Δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Εγώ θα κάνω κριτική σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω ακούσει τίποτα από αυτούς. Εγώ θέλω να ακούσω, Παναγιώτη μου αγαπητέ, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός να γίνονται πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός, παρότι πήρε η θέση του μια συντριπτική στήριξη του ελληνικού λαού. Δεν σου άρεσε δηλαδή που δώσαμε και συγχαρητήρια? Στήριξη, όχι, αφήστε τα, αυτά είναι τυπικά. Δεν είναι καθόλου τυπικά. Λοιπόν, άκουσε με. Συγκαλεί αύριο το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Αυτό δείχνει την ωριμότητα με την οποία διαχειρίζεται το ζήτημα. Περιμένετε. Έστω την τελευταία στιγμή. Την επόμενη μέρα. Α, τώρα την τελευταία στιγμή. Εντάξει, όχι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Κουρουμπλή. Πάμε να είστε καλά. Πάμε στο Στάθη για ένα σύντομο σχόλιο. Στάθη. Πολύ σύντομο θα είναι. Θέλω να σταθώ σε τρία σημεία. Ναι, σε παρακαλώ, γιατί πολλοί δεν έχουν μιλήσει. Ναι, το ξέρω. Αν κρίνουμε από το εύρος της διαφοράς... Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Κουρουπλή και να τον απελευθερώσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Σε μισή ώρα τι μου είπατε από το κοντρόλ? Σε μισή ώρα πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου των Αρχηγών. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι αν κρίνουμε από το εύρος της διαφοράς στο αποτέλεσμα, προκύπτει ότι αυτό το οποίο κυρίως εξέτασαν οι Έλληνες δεν ήταν οι παραλλαγές της μιας πρότασης ή οι παραλλαγές της άλλης τόσο,
όσο ήταν το θέμα της ίδιας τους της υπόστασης. Δηλαδή της θέσης που έχει η Ελλάδα στον κόσμο και του τρόπου που οι Έλληνες λειτουργούν μέσα στη χώρα τους και μέσα στην Ευρώπη. Ως ένα κράτος εθνικά κυρίαρχο σε μια ένωση κυρίαρχων κρατών επίσης. Υπ' αυτή την έννοια δηλαδή στο αποτέλεσμα προκύπτει το σύνδρομο του σχεδίου Ανάν. Ενώ η μεγάλη συζήτηση έγινε κάτω υποκαθεστώς άγριας προπαγάνδας, συστημικών μέσων και διαπλεκόμενων, ενώ έγινε υπό το κράτος μιας δυσπραγίας που έχει προκύψει από το κλείσιμο των τραπεζών. Οι Έλληνες κάθισαν και μέτρησαν τα πράγματα με έναν τρόπο που δείχνει μια συνέστηση της υπόστασής τους και θα φανεί παράξενο ίσως να πω ότι αυτό δεν το περιορίζω σε αυτούς που είπαν το όχι μόνο, διότι και αυτοί που είπαν το ναι, με έναν δικό τους τρόπο, ο οποίος όμως ίσως επηρεάστηκε περισσότερο από τους μηχανισμούς που εξέφραζαν το ναι, και εδώ διαφοροποιώ και τη θέση μου με τον φίλο μου και τον σύντροφό μου, τον Δελαστίκ. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο λαός μπορεί να κατηγορηθεί για οτιδήποτε ποτέ. Ο λαός όταν κάνει λάθος, το κάνει επειδή εξαπατάται. Ο λαός συνήθως όταν είναι πληροφορημένος αποφασίζει σωστά. Και αυτό μας γυρίζει πίσω στον ξενοφόντα. Και εν πάση περιπτώσει δεν φέρει κανείς τη μία και μοναδική αλήθεια. Ακριβώς. Και άλλωστε αυτό που πρέπει να προκύψει μετά από αυτό το δημοψήφισμα είναι ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας ένα δημόσιο διάλογο που γινόταν σε πάρα πολύ κακό επίπεδο οπαδικό και να ξαναμπούμε σε ένα διάλογο ο οποίος θα πρέπει να είναι γόνιμος και δημιουργικός. Λέω λοιπόν ότι υπήρξε αυτό το σύνδρομο του σχεδίου Ανάνε, ότι ήθελε να δηλώσει ο άλλος την υπόστασή του και την ταυτότητά του στο σύγχρονο κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το όχι το υποστήριξαν οι πιο ταλαιπωρημένοι Έλληνες, οι πιο δυστυχισμένοι, οι πιο δυσπραγούντες, αυτοί που θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ευκολότερα και μάλιστα να βρουν και άλοθη για να υποχωρήσουν κάτω από την πίεση της προπαγάνδας και της πλήσης εγκεφάλου που γινότανε. Διότι εδώ όσο τιμώ τους συμπολίτες μου που ψήφισαν ναι, άλλο τόσο δεν τιμώ καθόλου τους μηχανισμούς και τα κόμματα που τους κατήφθηναν προς αυτή την επιλογή, όχι γιατί ήταν λάθος κατά ανάγκη επιλογή, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο το έκαναν. Είμαστε στην αγορά, γνωρίζουμε όλοι πόσο παραπληροφόρηση μεγάλη υπήρξε, πόσο διαστρέβλωση, πόσο τρομοκρατία και εκφοβισμός. Το δεύτερο σημείο που έχω να παρατηρήσω, γιατί αυτό ήταν όλο για τη στάση των Ελλήνων, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κλονίζεται μετά από αυτό το αποτέλεσμα το μοντέλο του εκγερμανισμού της Ευρώπης. Οι δανειστές και οι πιστωτές... Πρέπει να σε διακόψω, Στάθη μου, γιατί έχουμε νεότερα από το Υπουργείο Οικονομικών από τη σύσκεψη για τις τράπεζες, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα επανέλθω για να κλείσω με ένα μικρό. Πάμε στο Σπύρο Δημητρέλη. Σπύρο, τι έχουμε? Νίκο, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σύσκεψη των εκπροσώπων των τραπεζών με την κυρία Λούκα Κατσέλη, την πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Οι πληροφορίες που έχουμε για την αποφάσεις που ελήφθησαν απόψε είναι ότι πρόκειται να ανοίξουν αύριο όλα τα καταστήματα και τα 1000 καταστήματα που ήταν ανοιχτά από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή. Θα μπορέσουν να πάρουν από αυτά 120 ευρώ μόνο οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν πήραν χρήματα το τελευταίο τρίμερο. 120 ευρώ λοιπόν για όσους δεν πήραν χρήματα το τελευταίο τρίμερο. Θα υπάρξει αύριο αναμονή για την τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Ντράγκη με τον ELA και αμέσως μετά το μεσημέρι θα υπάρξει καινούργια πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το τι θα γίνει από την Τρίτη, η οποία μαθαίνουμε ότι θα ρυθμίζει και θέματα που αφορούν τις θηρίδες χωρίς να έχουμε μάθει ακόμα τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Το επίπεδο των αναλήψεων μένει στα 60 ευρώ. Το επίπεδο των αναλήψεων, ρωτάει η Πόπη Τσαπανίδου, μένει στα 60 ευρώ. Νίκο, δεν έχουμε περαιτέρω πληροφόρηση. Αυτό καταφέραμε μέχρι τώρα. Θα εξαρτηθεί αυτό που με ρωτάτε σε πολύ μεγάλο βαθμό από το τι θα κάνει ο κύριος Ντράγκη με το διοικητικό συμβούλιο αύριο το μεσημέρι. Τι θα γίνει αύριο. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Κατρούγκαλο. Στάθη μου, ολοκλήρωσε το σχόλιο σου με μια φράση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος, ότι... Καλωσορίζω και τον κύριο Καμένο από του Σανέλ. Καλωσορίζω και τον κύριο Καρκατσούλη από το Ποτάν. Καλωσορίσα. Ότι αυτή τη στιγμή κλονίζεται αυτή η διαδικασία και γερμανισμού της Ένωσης. Νομίζω ότι παρόλα όσα λέγονται εδώ στην Ελλάδα, κοιτώντας τα πράγματα από την πλευρά του δανειστή,
θα έρθει ή έχει έρθει η σειρά και εκείνο να δουν τα πράγματα από μια άλλη πλευρά. Νομίζω ότι η φωνή της Ελλάδος ακούγεται πλέον στην Ένωση, ότι οι λαοί ενδιαφέρονται για το τι λέει αυτή η φωνή και ότι για μία ακόμα φορά η χώρα μας πρωτοπορεί. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη φορά... Αρκεί να μας βγει. Πιστεύω θα μας βγει, είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι η εθνική ενότητα θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να τα καταφέρουμε. Θα μας πιστεύω... βγει αν σταθούν δίπλα μας Γαλλία, Ιταλία που... Όχι μόνο, στέκονται και οι λαοί δίπλα μας. Προσπαθούν να υπάρχει σταθούν ένα δίπλα μοντέλο μας στην Ένωση. Και φοβάται ο Λάντι Μέρκελ. Υπάρχει ένα μοντέλο στην Ένωση το οποίο, εάν προχωρήσει, θα είναι καταστροφικό και για τους Ιταλούς και για τους Γάλλους και για τους Γερμανούς. Μα γι' αυτό το λέω. Η Ελλάδα, αυτό θα λοιπόν, παίξει νομίζω, σημαντικό ρόλο. Νομίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κλονίζει αυτό το μοντέλο. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η συμφωνία η οποία θα είναι μια σκληρή συμφωνία και που θα μας αναγκάσει για 2, 3, 4 χρόνια να τραβήξουμε πολύ ανηφόρα. Το μόνο ελπιδοφόρο θα είναι για να αποκτήσει πάλι η χώρα το αυτεξούσιό της και να πάρει σάρκα και ωστά το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος, θα είναι να μπορέσει ο κύριος Τσίπρας να εξασφαλίσει το χρέος. Εκεί παίζονται όλα, στο χρέος. Συμφωνώ μαζί σου, είναι το πιο κρίσιμο είναι θέμα για την επόμενη αλήθος. Μέρα. Και επειδή έχουν αλλάξει συνθήκες και προστίθενται 3 πλέον ζητήματα πάνω στο χρέος, η παραδοχή του δουνουτού. Αν μας το είχαν δώσει, η απόδειξη δεν θα είχε ότι η Μέρκελ το ήξερε, όπως αποδείχτηκε και έκανε το ψεύδος της κατά συνθήκην ψεύδος για όλους. Σε διακόπτω, έχουμε δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κυρίου Σούλτς. Πάμε να τις ακούσουμε. Παρακαλώ να έχουμε μετάφραση. Έχουμε την τοποθέτηση της Ελλάδας με το ναι, με το όχι που θεωρεί, ωστόσο ότι θα έχει καλύτερη διαπραγματευτική θέση, κάτι που δεν είναι αλήθεια, κατά τη γνώμη μου. Ο ελληνικός λαός είπε όχι, αλλά τα 18 άλλα κράτη-μέλη της Ευρώπης θα πρέπει να συμφωνήσουν και αυτά. Ωστόσο, αυτή είναι η δημοκρατία. Είχαν διαφορετική άποψη οι άλλοι λαοί της Ευρώπης και τώρα εναπόκειται στην ελληνική κυβέρνηση να υποβάλει προτάσεις οι οποίες θα πείσουν τα άλλα μέλη και τις Βρυξέλλες. Εξαρτάται λοιπόν από τις προτάσεις που θα έρθουν από την Ελλάδα, κατά πόσο θα υπάρξει μια επαναδιαπραγμάτευση. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να σεβαστούμε την κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Η υπόσχεση του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών ότι θα ανοίξουν αύριο οι τράπεζες και ότι από την Τρίτη θα υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη να υλοποιηθεί και επικίνδυνη. Ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια της εβδομάδας νομίζω ότι θα έρθει αντιμέτωπος με μια ολοένα πιο δύσκολη κατάσταση. Την Τρίτη θα πρέπει να συζητήσουμε για ένα πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι, παιδιά στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία τα οποία δεν θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα για την τραυματική κατάσταση στην οποία έχει έρθει η χώρα λόγω της κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν χρειάζεται άμεσα ένα ανθρωπιστικό πρόγραμμα και νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση τις επόμενες ώρες θα διαμορφώσει ουσιαστικές προτάσεις ουσιαστικές και ρεαλιστικές ως προς τη επαναδιαπραγμάτευση. Διαφορετικά θα μπούμε σε μια δύσκολη και δραματική περίοδο. Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι ενθουσιαστικές οι δηλώσεις του. Επιμένει και πάλι στο περί αλληλεγγύης με ανθρωπιστική βοήθεια. Μας προσβάλλει όμως. Με μια φράση, κάτω μήνυση και αυτό. Ναι, ναι. Με μια φράση, ξέρετε τι μας είπε. Ότι φύγαμε διαπραγματευτές και ότι μπορεί να αναγκαστούμε να γυρίσουμε ηκέτες. Ναι, αυτό είπε. Αυτό είπε. Ναι, αλλά, βέβαια, ναι, αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι τα νερά που μπαίνουν και αυτοί είναι πλήρως αχαρτογράφητα. Είναι πλήρως αχαρτογράφητα. Είναι αποτέλεσμα των δικών σας επιλογών. Δεν φημίζεται τον τελευταίο καιρό για τον τρόπο που παρεμβαίνει για τα ελληνικά πράγματα. Εσύ μπορεί με 17.500 ευρώ το μήνα που είναι ο μισθός ευρωβουλευτή να τον βλέπεις άνετα αυτό. Δεν είμαι πια ευρωβουλευτής. Ο κόσμος εργασίας όμως
εμείς που ζούμε δουλεύοντας. Κύριε Κρανιδιώτη, αυτή τη στιγμή αυτό που, που προέχει είναι η ενότητα του κόσμου. Σαφέστατα. Όλου. Αλλά να μην έχουμε ψευδεστήσεις, κύριε Κρανιδιώτη, όμως. Πολιτών και πολιτικών. Γιατί εγώ δεν μπορώ να βλέπω τον κύριο Κατώτο να χαμογελάει τώρα. Μη δυσκολεύετε την κατάσταση. Ακούσατε μια πολύ σκληρή δήλωση. Θα παρακαλέσω. Θα παρακαλέσω. Καταρχήν θα. Όχι, όχι, δεν θα φωνάζετε έτσι. Παρακαλώ θερμά. Εδώ δεν είναι γήπεδο. Εκείνος ανάς Βρυξέλλες, εμείς είμαστε μαζί εδώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, όχι έτσι. Παρακαλώ.